πίστευα και ακόμη πιστεύω ότι η φιλοσοφία του Καλλικράτη απέτυχε. Δεν αφορά το δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο, αφορά γενικότερα την αντίληψη του νόμου περί συρρήκνωσης των Δήμων. Απέτυχε γιατί ούτε τα μεγάλα πράγματα κατάφερε να κάνει, αλλά ούτε και την καθημερινότητα να βελτιώσει. Αυτό είναι τα συμφανές και το νιώθουν όλοι. Είναι λογικό οι μικρότεροι Δήμοι, είπε πριν ο Στέφανος, να λειτουργούν καλύτερα γιατί υπακούν στη λογική της κοινότητας, όπου όλοι γνωρίζουν όρους και άρα μπορούν σε αυτή τη βάση να κάνουν και πράγματα τα οποία γίνονται πιο εύκολα έξω από βαρκοκρατίες. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Τώρα, στο οποίο έχω θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να αντέξει αυτή η απόβαση σε οποιοδήποτε λογικό επιχείρημα. Πραγματικά να το καταλάβω. Δεν ξέρω, κύριε Δήμαρχε, αν κάτι άλλο είναι που εμείς δεν μπορούμε ακόμα να το δούμε και να το καταλάβουμε, αλλά σαν απόβαση που είπε η ανεφρία, δεν υπακούει σε καμία λογική. Λέτε, γιατί θέλουμε υπαλλήλους. Μα δεν μπορεί όλος ο Δήμος να στηρίζεται στο να αυτούν δύο ή τρεις υπάλληλοι από πρώην δημοτικές ενότητες, Δήμους δηλαδή, για να επανδρώσουν το Δήμο Κοζάνης. Δεύτερο επιχείρημα είναι όλα ηλεκτρονικά. Αν είναι όλα ηλεκτρονικά, λογικά θα έλεγε κάποιος ας κλείσει και το ληξιαρχείο Κοζάνης. Αφού μπορούν και οι Κοζανίτες που ζουν εδώ να κάνουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και να πάρουν το έγγραφό τους, γιατί να λειτουργεί ένα ληξιαρχείο και εδώ. Είναι θέμα μεγέθους. Είπε πριν ο πρόεδρος, εξυπηρετούνται κάποιοι συνέδρες άνθρωποι. Ακόμα δεν μπορούν όλοι να λειτουργήσουν με τον τρόπο αυτόν. Κάποιοι μπορούμε, άλλοι δεν μπορούν όμως. Όμως, το πρόβλημα είναι άλλο. Εγώ θα έλεγα ότι είναι άνευ αντικειμένο το συζητάμε να καταργηθούν τα ληξιαρχεία, όχι μόνο στο πρώην Δήμο Ιωάννης, αλλά και στους υπόλοιπους. Θα έλεγα το εντελώς ανάποδο. Μια γενναία πολιτική σας πράξη εδώ, εσάς ως νέας δημοτικής αρχής και του Συμβουλίου, είναι να κάνει ακριβώς αυτό που και εγώ νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, το έχω πρόχειρο, το είπε ο Γιώργος πριν, προβλέπεται από τον ιστορικό κανονισμό των Δήμων. Τι προβλέπεται δηλαδή, οι πρώην Δήμοι, οι δημοτικές ενότητες, θα πρέπει να έχουν επανδρομένη διοίκηση, επανδρομένο ληξιαρχείο και, το βασικότερο, θα πρέπει να έχουν τεχνικό υποσταθμό.